Γραμμή, με τον Δημήτρη, ήταν το διδυμάκι του Δημήτρη στο ραδιόφωνο, βέβαια. Κάνανε μαζί εκπομπή. Ο κόσμος την αγαπούσε πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή, είχε φανατικούς ακροατές. Δημήτρη, συλληπιτήρια. Να είστε καλά, Τατιάνα μου, συλληπιτήρια στους δικούς του περισσότερο. Κυρίως, βέβαια. Εγώ δεν ήξερα και πολλοί κόσμος δεν ήξερε. Κάποια στιγμή, ναι. Λοιπόν, ξαφνικά τον περασμένο Νοέμβρη, ο Βασίλης αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει ξαφνικά ένα πρωί και δεν έρχεται, ναι. Στην εκπομπή σας, στο ραδιόφωνο. Ναι. Κοίτα να δεις. Βλέπεις τη φωτογραφία αυτή, τώρα αυτή η φωτογραφία που έχεις δίπλα, που είναι, φαίνεται στην οθόνη. Το Δεκέμβρη είναι αυτή, Χριστούγεννα. Αυτή η φωτογραφία, παιδιά, είναι το Δεκέμβρη. Είναι φετινό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και κάνουμε πλάκα, χαβαλέ, κάνουμε μπροστά στο δέντρο. Κοίτα πώς ήταν. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Δεν υπήρχε δηλαδή, το φαντάζεσαι τώρα ότι αυτό τα Χριστούγεννα που περάσανε πριν δύο μήνες ήταν έτσι και χθες πέθανε, ας πούμε. Και μάλιστα όχι από κάτι ξαφνικό που του ήρθε ένα έμπραγμα και πήγε, ας πούμε, αλλά από καρκίνο, ας πούμε, ο οποίος παίρνει τον άνθρωπο και τον ελιώνει. Αυτή τη φωτογραφία την έστειλε επίτηδες. Είναι η τελευταία φωτογραφία που είχαμε βγάλει μαζί. Και κάναμε πλάκα, Χριστούγεννα εκεί. Έτσι για να δουν οι άνθρωποι πόσο καταραμένο είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, τώρα εμείς, ο Βασίλης αρρώστησε στο τέλος του χρόνου. Αρρώστησε δηλαδή τέλος Νοέμβρη, ξαφνικά ένα πρωί, ενώ ήταν να πάμε στην εκπομπή, μου είπαν ότι δεν είναι εκεί, πήρα τηλέφωνο και μου λέει πάω στον Ευαγγελισμό, διότι δεν θα μιλήσω, κάποιο προβληματάκι έχω. Λοιπόν, θεωρήσαμε όλοι, και αυτός επίσης, ότι έκανε κάτι εξετάσεις, έμεινε πολύ λίγο, πήγε σπίτι του, όχι, πήγε κατευθείαν σπίτι του. Θεωρήσαμε ότι είχε πάθει κάποιο μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάτι τέτοιο, το οποίο επασφαλώς του επηρέασε την ομιλία. Έμεινε 20 μέρες εκτός, γύρισε στο σταθμό. Κάναμε κανονικά την εκπομπή. Και ξαφνικά, μέσα σε μια εβδομάδα, είχε μια δραματική επιδείνωση. Δραματική επιδείνωση. Έφυγε μόνος του. Ο σταθμός και ο Χατζηνικολάου προς τιμήν του ποτέ δεν του είπε «Βασίλη, έχεις πρόβλημα στην ομιλία». Τον άφησε μέχρι που ο ίδιος είπε «Παιδιά, δεν μπορώ άλλο να πάω να δω τι γίνεται». Και δεν ξαναγύρισε. Πέθανε. Τι να πω τώρα, δηλαδή, ό,τι και να πω, όπως και... Να μην αρχίσουν τα κοινότοπα, δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος, ένα τίποτα κτλ. Αλλά όταν το βλέπεις αυτό μπροστά σου, σοκάρισε. Σήμερα γιατί στο σταθμό όλοι κλαίγανε, ας πούμε. Δημήτρη, έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει μια υπέροχη σύζυγο. Έχει μια... Βεβαίως έχει οικογένεια. Έχει η γυναίκα του Ελένη, μια εξαιρετική κυρία, και τον αγαπούσε πάρα πολύ, του στάθηκε πάρα πολύ. Έχει δύο παιδιά, μια κόρη και ένα γιο. Είχε υποχρεώσει μπροστά του ο Βασίλης. Το ένα παιδί πρέπει να είναι και στο γυμνάσιο, νομίζω. Είναι λύκειο. Λοιπόν, είναι λοιπόν και η κόρη του είναι ακόμα, δεν έχει τελειώσει τις σπουδές του, μου τελειώνει τώρα, δηλαδή σε αυτό το στάδιο. Είχε υποχρεώσεις πίσω. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, νοσηλεύτηκε στον Άγιο Σάββα για ένα μήνα περίπου και κατέληξε. Δυστυχώς. Πολύ, πολύ, πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή, μεταξύ ο Βασίλης ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο καλό παιδί. Εμείς τώρα τα δύο τελευταία χρόνια κάναμε κάθε μέρα 3 ώρες εκπομπή το πρωί. Κάθε πρωί. Μόλις έφυγε από τον άψε το Sky, ας πούμε, ξεκίνησε να κάνουμε μαζί την πρωινή εκπομπή 7 με 10. Κάθε μέρα εκεί. Μια φορά δεν τσακωθήκαμε. Μια φορά δεν είπαμε βαριά κουβέντα. Μια φορά δεν αυτό. Κάναμε πλάκα. Ήταν άνθρωπος, ας πούμε, τρομερά έντιμος. Τρομερά έντιμος. Εμείς διαφωνούσαμε πολιτικά σε πολλά πράγματα. Μια φορά δεν πλακωθήκαμε. Μια φορά δεν μπόρεσα να του καταλογίσω κάτι, να του πω. Ήταν ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή ψυχή. Τι να πω. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Τι άλλο να πω. Δεν ξέρω. Είμαστε στεναχωρήκα πάρα πολύ. Πάντοτε ξέραμε, Τατιάνα, το τελευταίο 20ήμερο, 17ήμερο, ξέραμε, ας πούμε, ότι περίπου εκεί θα είναι η κατάληξη. Δεν φανταζόμασταν ότι θα είναι και τόσο γρήγορη, αλλά ξέραμε ότι τα πράγματα ήταν μία αναστρέψιμα. Μάλιστα. Ξέρεις κάτι, Μάλιστα, Δημήτρη, βλέπω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι το τελευταίο χρονικό διάστημα φεύγουν και φεύγουν πρόωρα. Υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα στο δικό μας το κλάδο, διότι ο δικός μας ο χώρος έχει ακραίο στρες. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο το επάγγελμά μας. Είναι πάρα πολύ πιεστικό.
Πάρα πολύ πιστικό. Μία ο Φέμος. Δεν προσέχουμε κιόλας με τα Τιάννα, δεν προσέχουμε τώρα. Τώρα τα λένε όταν μας συμβεί, δούμε κάτι τέτοιο, δεν προσέχει κανείς μας. Ναι. Πολύ λίγους συναδέλφους ξέρω εγώ που προσέχουν λίγο. Όλοι καπνίζουμε, όλοι πίνουμε τσίπρα, όλοι πίνουμε ουίσκια, όλοι ξενυχτάμε, όλοι ταλαιπωριόμαστε εκεί πέρα. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε αθάνατοι. Είναι το τραγικό. Είναι και η μεγάλη πίεση, γιατί όπως ξέρεις, Δημήτρη μου, η δουλειά μας έχει μια τρομερή αστάθεια. Δηλαδή, έχει το καλό ότι μπορείς κάποια στιγμή δουλεύοντας και αν καταφέρεις να πατήσεις γερά στα πόδια σου, να έχεις κάποιες καλές αποδοχές, αν καταφέρεις, οι οποίες όμως αποδοχές, την άλλη μέρα το πρωί μπορεί να ξυπνήσεις και να μηδενιστούν. Και ξαφνικά υποχρεώσεις που έχεις, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, ξαφνικά να πνιγείς. Αυτό λοιπόν, θέλεις να σου πω κάτι, Δημήτρη, άκου να δεις. Στο δημόσιο βεβαίως υπάρχει στρες για να πληρώσει κανείς τα έξοδά του, τους φόρους του, όμως εκεί αισθάνεσαι ότι έχεις, ας το πούμε, μια ασφάλεια, ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, υπάρχει μια δουλειά, τέλος πάντων, υπάρχει μια ασφάλεια. Υπάρχουν όμως και εργασίες ή και στον ιδιωτικό τομέα, όταν είσαι υπάλληλος και είσαι συνεπής, δεν έχει λόγο το αφεντικό σου να σε διώξει εκτός και να κλείσει επιχείρηση. Όμως σε αυτό το χώρο της δημοσιογραφίας, πραγματικά, τη τηλεόραση ακόμα χειρότερα, μπορείς να βρεθείς την άλλη μέρα το πρωί που θα ξυπνήσεις και θα ανοίξεις τα μάτια σου, κυριολεκτικά στον δρόμο. Κάθε μέρα, η τηλεόραση, το κάθε μέρα, τι έκανα, πώς πήγα, τι αυτό, τι θα κάνω, τι δείχνω, πόσο μπροστά είμαι, πόσο πίσω είμαι. Αυτό είναι, ναι, είναι σκότωμα. Ναι. Αυτό είναι σκότωμα. Και άσε που βγαίνει και ο καθένας και αρχίζει και ταχώνει και σου κάνει και σε ράνει επειδή προβάλλεσαι. Γιατί και στο Βασίλη κάποια στιγμή όταν εργάστηκε, να τα λέμε και αυτά, γιατί τα ξεχνάμε. Όταν εργαζόταν στην ΕΡΤ, να θυμηθούμε ότι είχε γίνει ένας πόλεμος και τι παίρνει και τι δεν παίρνει. Ο αριστερός ο μπήξε, ο δείξε και γιατί οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο. Να δούμε λοιπόν και οι άνθρωποι προβεβλημένοι τι πόλεμο τρώνε και όταν είναι και πολύ έντιμοι και καθαροί, γιατί ο Βασίλης ο Λυριτζής όλοι λένε ότι ήταν ένα παιδί μάλαμα, ένα καλό παιδί, μια καλή ψυχή και έντιμος. Και έντιμος μέχρι το θέμα είναι και πώς μπορείς όλο αυτό, όλο αυτό το πετροβόλημα, η ψυχούλα σου, πώς μπορεί να το διαχειριστεί το πετροβόλημα αυτό, έτσι. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι αυτό όλα έχει δίκιο, αλλά τώρα μην τα αυτά, τώρα όλα. Ακούει ο άλλος και σου λέει, όλα είναι, αλήθεια. Όλα παίζουν το ρόλο τους, μόλις Δημήτρη μου. Είναι και μια βαριά ατυχία, ρε παιδί μου, να φεύγεις 60 χρονών, να πούμε. Πραγματικά. Βαριά ατυχία είναι τώρα, βαριά ατυχία, να βλέπεις έναν άνθρωπο, ο οποίος, γιατί ο Βασίλης, κοίταξε να δεις, ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ζωντανός. Δεν ήταν δηλαδή, πήγαινε στα θέατρά του, πήγαινε στο γήπεδο, αγαπούσε τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, πήγαινε στα μπουζερί του, έκανε παρέες, έπαιρνε τη γυναίκα του, πηγαίνανε βόλτες. Μου έλεγε, έλα, θα πάω στον Άπλιο να σου φέρω πορτοκάλια, να πούμε, εντάξει, λέω, φέρ' τα πορτοκάλια, σου φέρω γολάρια από την Κρήτη. Ήταν ζωντανός άνθρωπος. Και τον βλέπεις ξανά και καταραίει, ρε γάμο το. Τι να πω, τι μου, δεν ξέρω. Έπινε το τσιπουράκι του σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί του Χαλανδρίου. Συναντιόμασταν αρκετές φορές σε αυτό, αλλά εγώ ολοκληρώνοντας. Έχει αυτό, έχει στέκια, ήταν ωραίος άνθρωπος. Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Εγώ θα πω. Κρίμα από το Θεό, δηλαδή. Δημήτρη μου, θέλω να σε συλληπιθώ και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι που είπες δύο λόγια για να ακούσει και ο κόσμος. Η κυρία είναι αύριο στις 3 το μεσημέρι. Στο πρώτο νεκροταφείο και είχε εκφράσει, πρόσεξε τώρα έτσι, ο ίδιος είχε εκφράσει, ο ίδιος, όχι η οικογένεια, ο ίδιος είχε εκφράσει την διάθεση αντί για στεφάνια να καταθέσουν στον σύλλογο τάδε. Είναι ο σύλλογος Φλόγα. Φλόγα. Ναι, να στο σύλλογο Φλόγα, ναι. Του ίδιου εντολή. Του όσο ίδιου. Ήταν άρρωστος. Ναι. Είναι σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, λοιπόν, η Φλόγα. Ο ίδιος είχε δώσει την εντολή αυτή. Ο ίδιος. Προφανώς είχε καταλάβει. Καταλάβαινε, έξυπνος άνθρωπος ήταν. Το πάλευε μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν ήθελε να τον βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Δεν ένιωθε καλά, δεν ήθελε. Του κάναμε μηνύματα, του μιλούσαμε με αυτό και τα λοιπά. Έλεγε το παλεύω. Α, ρε, τραβάτε, ρε, το παλεύω. Εντάξει. Λοιπόν, καλό ταξίδι να του πούμε. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω το εξής, ένα μακρύ.